διάβασε ο Θεός την Οικουμένη, το λειψούν και τόσους άλλους τόπους, είπε στο λίγο. Α, τώρα δεν μου μένει παρ' να πλάσω για μου και τσαφώ. Και εκεί που κράτηκε τον Αδάν στερνώνε, το πέ, σύνα σε Αδάν το ζώο ήγουν να σε καλύτερος απ' όλα, να έχεις το γάλλιο από τα ποτέ. Να τρέφεσαι μπαρμπούνι και τριόλα, να μην αγκάλες όλες ελικές σου, οι σκύλοι ταπεινοί να σε μακούνε και για σένα οι κότες να γεννούν. Βάνω στην εξουσία σου τα σπανάκια, αν θέλεις να τα κάνεις τσιγαρίδι, για σένα ναι φυτεύω ραπανάκια, εσύ να τρως το μήλιο και τα πίδι, ούλα να τα έχεις το δίκα από ποια λύση σ' αγαπάω πόνι και τι μου κάνεις. Σου φτιώ στο περιβόλι μου παλάτι, μόλα ούσα καλά η τόλη δύο μου χρόνια δίνει, και εσύ να τρως το καλύτερο κομμάτι, χωρίς να σου στοιχίζει ένα παπί. Μα έτσι κιόλας ζητώ σου, κύρα δάμο, να μην κήξεις ποτέ τα τάλαρα μου. Είναι το ξύλο της γνώσεως και όποιος τα έχει γυμνώσει είναι προπονένος, όμορφος. Έχει χίλια προτερήματα, είναι από τον κόσμο, απενεμένος, παντή επιθυμητός να είναι και φαρμάκι. Που κάνουν την ψυχή, μιλώ παλάκι. Μην τα κήξτε, γιατί θα αναγνωρίσετε το βουλιαγμό της αφότητας. Και πιο δεν θα μπορέσετε να ζήσετε ευτυχισμένοι στο παράδεισό σας. Τάχτα σοδηγιά όλος κι είναι διαολεμένα, άστε τα κι του τάχτα του χρεωμένα. Ένα πλούσιο κι όμορφο περιβόλι είχε τότε ο Θεός στην Ασία. Και για να μην ομπαίνουν οι διαόλοι να κάνουν στα λάθανα ζημία, με τσιφράχτες εκεί τσι καλαμένες, είχε σημαίνες ψάχτες συνδρέπες. Μα τα φως ως και τώρα συνεβαίνει, με τσακίδια ποντίκια που πιάνεται ένα κι άλλο με σαπέρι για την ποδιά του τσάκα στα γαλλίκια. Έτσι και τότε ναι, ομπαίνανε για όλοι και αφάνιζαν το μαύρο περίπου. Μια μέρα ο Αδάμ και ακόμη σαν του εμετριώσατε ποιος είναι ψηλότερος. Στα πόδια αυτή σε μια μιλιά από κάτω που κατένα σου ήταν θυμότερος εις την ευτυχισμένη μοναξιά του. Τσου! Να και ένας διαολάτσισε μπροστά του. Αδέρφια λέει, καλώς τα κυβερδιάζετε, ου ευτυχισμένοι που είστε εδώ πέρα σε τόσες συντονές, μα δεν δουλειάζετε. Εκάτωσε παντρόγνω και σκληρήθηκε για του για όλου την άκρη την πράξη και ολοκόκκινη άβατα αποκρίθηκε, γαϊδαράτσε, ποιος όδεξε την τάξη να μπαίνεις δίχως άδεια που τα κούντρα με ένα παπούτσι σε όπρεπε στα μούτρα, συμπάθει ο λεωδιάδος, δεν ήρθαμε κάποιο σκοπό. Διαβάτησε την επαένω στη δουλειά μου και βαστάω πραγματίες και πλώρ. Μόνες αν άκουσε η Εύα πραγματίες, το έκανε μια χιλιάδα ευχαριστίες. Είναι ελαφρύ λίγο μια γυναίκα και πολύ της αρέσουν τα στολίδια και μόλις από χίλιες βρεις τις δέκα να μην έχουν εκαντρώσει την κλίδια, να παίρνουν όμορφα όμορφα παράδεισες και να ξοδεύουν τις πραγματευτάδες. Εγώ όμως δεν το παίρνω στην ψυχή μου πως η Εύα και Δικλίδη και τρυπούλευε. Το λένε ιστορικοί μας ακροατήγου και λένε πως ο διάολος της συμβούλευε και πως μετατρεμένος της εφήνη της εφήνη μια μέρα του αντικλείδη. Βέβαια ύστερα από τα σοσιάδες που εφτιάχτηκε ο κόσμος δεν μπορεί να γνωρίζουμε εάν είναι απαταιώνες ή αν είναι την αλήθεια ιστορική. Όμως από τα ιστορινές γυναίκες κρίνει κανείς ο μπρος, ο πίσω ή εκεί. Ωστόσο ο διάολος άνοιξε τις κόρφες και έβγαινε όσα στολίζουν τσικυράδες με τα ξωτά, μπατίστες, κρεπά, στόφες, βελόνες, ομπρελέτες και βοάδες. Και έβα ό,τι στάδε σκούζι, ό,τι στάδε σκούζι, όχι τα θέλω, μόνες πλέρωμα τα μυαλό. Ο διάολος, όχι και ποιος το παρεκκίνα, κι μετά δεν είχε και έχει και τσικλάδες. Με λέγω τρέχοντας τότε και με εκείνο με περνάς πάντα. Πρόφες μονάδες, πάρε τα δάμου, πάρε τα πιστιού. Τον Αύγουστο
ξαφνισμένος, τον ελιώνανε, τον αστεναχωρούσανε, τον πνίγανε και λέει «Κακό που μου έτσι αυτό που, ας γέμιγε μου τούτο το μυστή». Μα ήρθε και ο Αύγουστος που ήταν ήδη ωρία, κι ήρθε και ο διάολος τον Αδάμ μαζί του. Ο Αύγουστος σε μεγάλη δυστυχία και ο διάολος διτάει την πληρωμή του. Και για πρώτη φορά το έκανες. Εκείς ο διάολος εφάνηκε του Αδάμ αισθητός διάολος. Χράζει την Εύα και αρχινάει την κρίνα και γκρίνιζε τα αντρώμανο αναμισό του και τρογόταν πουλιόπαρη ένα μήνα όντις διαλέει και ρόγει το σκοφό το διάολο και αλλάζει τα μορφή. Είδε στην Εύα και την ίδια φωνάζει. Εύα μου λέει, σε βλέπω πικραμένη και με λυπάει πολύ που ο Θεός το ξέρει. Μα ως κι είσαι καλομαθημένη και θέλες πάντα τα λάδα στο χέρι, μα υπομονή κυρά μου και τιμή σου, πως είσαι στην χρία, δεν είσαι μοναχή σου, είναι τόσοι που περισσότερο από σε έχουν χρία για ένα κι άλλο και ούτε σ' όνειρό τους είδατε ποτέ το πλούτη το δικό σας το μεγάλο. Πλούτη. Όχι, να μου λες, γιατί ο Θεός βαθαίνει κλειδωμένα, μα κάνει και κάτι. Παντροπές, ο διάολος λέει, εκιά είναι για σένα. Και ούτε και ο Θεός είπαν διαφορετικά, μόλις τον καταλάβετε κακά. Ο Θεός δεν έχει χρήμα για παράδες, μόλις αν θέλει το αυτίστρο του μελιάδες, είναι το μέσος έχω ευκολότερο. Να, επειδή τρέτω, εφαρέθη, όλα κοίτα, που σου χρειάζεται να πάψει κλίνα. Έτσι εκλευτήκαν του Θεού οι παράδες. Και η Εύα κάνει την πρώτη αμαρτία. Δεν θυμάμαι σε πόσες εκατοστάδες. Και τα δέχτηκε ο Αδάμ γιατί είχε κρύα. Μα ένα έργο τόσο να αθρίο και κακοποιό ο Θεός το εκείτα με το τηλεσκόπιο. Σημαίνει με θυμό το καμπανέλι και έχω και αυτής ο πρόσξος που φωμένει Μικέλης και Γαβρίδης, δυο αγγέλοι που είναι στον ουρανό συνηθισμένοι να κάνουνε με τέσσερα πηδήματα τα πουλιό μαχαιρότερα θελήματα. Φέρε να μου λέει το διάολο, αγγέλη μου! Αφήστε, ύστερες πηγαίνω εγώ για να του δείξω την οργή μου. Και ωστόσο μια φορά και είστε εδώ, προχωράτε να δείτε μια φορά μια δουλειά για να σας βάλω τα κραματήρια. Τους φέρνει και τους γιος το περιβόλι. Φτάνοντας ο πρόσφατος Αδάμ στο σπίτι, φωνάζει την Ατά και πιώνουν όλοι και αρπάχτηκε τον Αδάμ από τη μύτη. Εδώ θελέει σε σέρνει το φουστάνι, δάιδα ρε, πού σου μασκαρά, έτσι σ' αρέσει. Και έτσι έπα. Οι τούτες όμορφα δουλειές. Έτσι μωρέ οι γυναίκες κάνουνε αγιάνι, μα μάτι δραπανιώτησα μωρέ, θε να σας διώξω εδώ θε, ας είναι φτάνει. Πήγε με τραγουδώντας